Ακριβώς πάνω από την πηγή ακούγονται συχνά τα βήματα και τα λόγια μοναχών και λαϊκών. Το 1867, πάνω σε σχέδια του Ρώσου καθηγητή της Ακαδημίας Καλών Τεχνών της Πετρούπολης, Σεργέη Σουρουπόφ, και με κατασκευαστή αρχιτέκτονα τον Έλληνα Χριστοδούλου από τη γλώσσα Πεπαρίθου, γίνεται η θεμελίωση του ναού εις μνήμη του Αγίου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου. Το εικονοστάσι του ναού κατάχρυσο, επιβλητικό, με εικόνες καλλιτεχνικές που έγιναν στη Ρωσία. Δώρο κάποιου Ινοκέντιου, πλούσιου Ρώσου ευγενή που έγινε μοναχός. Μια άλλη ορθόδοξη ματιά στην τέχνη. Η Ρώσικη σχολή αρχές του 20ου αιώνα. Μεγάλα έργα, μα μέσα στο χώρο δένουν ταιριαστά. Μεταβολή προοπτικής, μια κινούμενη εικόνα, η Παναγία Ένθρωνη με το μικρό Χριστό, ακτινοβολή. Το μεγαλύτερο διακόνημα του πατέρα Ανδρέα, το προσκύνημα, η ξενάγηση, μοναδικά συμβάντα, αναφορές σε θαύματα. Φως το σκοτάδι η τέχνη, η έκφραση της ψυχής και του πνεύματος. Χριστός παντεπόπτης. Η μεγάλη εικόνα του τέμπλου της Μονής Ιβύρων, έργο του κριτικού Θεοφάνη, βρισκόταν εδώ και πολύ καιρό στο αγιογραφείο της Κήτης του Αγίου Ανδρέα. Αφήνω το εργόχειρο και βγαίνω. Μια πόρτα ξεχασμένη σφαλίζει με κρότο στο πέρασμα μιας πνοής που σέρνεται στους διαδρόμους του Αγίου Ανδρέα. Ρίχνω ματιές από πόρτες και θηρίδες, σκοντάφτω σε κρεβάτια διαλυμένα, ούτε ένα φως. Όλα είναι ήσυχα και εκρηκτικά. Κι εγώ σε μια ταλάντωση επάνω βαδίζω δίχως τροχιά καθορισμένη. Από τη Σκήτη μέχρι τις Καριές είναι 10 λεπτά. Μια καθημερινή διαδρομή για τον πατέρα Παύλο. Χαίρομαι.
Άξιον εστίος αληθώς μακαρίζνησε Θεοτόκε, η Παναγία στη μέση του περιβολιού της. Η θαυματουργή εικόνα ήταν στη φυσική της θέση, στο ιερό του πανσέπτου ναού της, στις Καριές. Εκτός από τις κήτες και τα μοναστήρια, υπάρχουν και τα κελιά, μοναστήρια σε σμίχρυνση. Κάθε κελί έχει και το ναό του, τα δωμάτια για τη φιλοξενία, τον ιδιαίτερο χώρο για το εργόχειρο, το δικό του κήπο. Κατηφορήσαμε από τις Καριές ανατολικά και φτάσαμε στο λαβριώτικο κελί των Καραμαλίδων. Βρήκαμε τον πατέρα Νεκτάριο πάνω στο εργόχειρό του. Ο ιερομόναχος πατήρ Μάξιμος. Σωρός τα ιερά άμφια, ενδύματα ιερομονάχων χρυσοκέντητα, που ακόμα κρατούν πάνω τους την ευωδία Αγίων Σωμάτων, το άρωμα του Λιβανοτού. Περάσαμε πολλές ώρες μαζί του στο ναό. Αγγίξαμε κάτι ξεχωριστό, το μοναδικό έργο στο Άγιον Όρος του μυθικού αγιογράφου Εμμανουήλ Πανσέληνου, του ζωγραφίζοντος δίκην Σελήνης, όπως λέει ο Διονύσιος Φουρνάς. Είναι το μοναδικό ένδυμα του μοναχού. Για όλη του τη ζωή δεν πρέπει να το βγάλει ποτέ, λέει ο κανόνας. Η ραπτομηχανή, σαν το μολύβι της μνήμης, συνεχίζει και γράφει στους αιώνες. Πήραν τα χρόνια. Αυτά μας πήραν, βέβαια θα μας πάρουν τα χρόνια. Τι περιμέναμε, αυτό θα γίνει. Ας μας πήραν και τα χρόνια, τι περιμέναμε. Τι να γίνει, ενώ γεννηθήκαμε θα μεγαλώσουμε. Να μην μας πάρουν τα μυαλά και τα μάτια, τα χρόνια μας τα πάρουν. Ναι, έτσι είναι, γίνει και αυτό. Αλλά αυτά είναι το Θεού και δεν ξέρεις τώρα όπως είναι το θέλημα του Θεού. Γέροντα, επιτρέπετε ένα νεράκι μόνο να πω. Ναι, ναι, ό,τι αγαπάς, Γέροντα, τι αγαπάς. Ευλόγησε ο Γέροντα. Κύριε, στην ευχή σας. Μη βιάζεσαι, είμαι φορτωμένος πολύ. Όχι πως το λέω αυτό, αλλά ανακατεύομαι για πάνω με τα νερά, με τις καρδιές εκεί πέρα και χάσω μεγάλο πολύ. Και έχω και το ράψιμο. Να είναι ολογημένο. Ναι. Όσο πάει και όπως πάει, τι να κάνω. Έχουμε και τον κήπο. Έχουμε και τις επισκέπτες. Σελίδες σκόρπιες μιας ζωής, από μινάρια μνήμης πολύτιμα, που ο χρόνος φύλαξε από τη λύσα της φωτιάς και την υγρασία. Όλα εδώ σωρός. Πληροφορίες διάφορες, στα ρώσικα, στα σέρβικα, στα ρουμάνικα. Άλλες που είναι χρήσιμες όταν φτάνουν στα χέρια του ειδικού και άλλες αδιάφορες. Όλα στη διαλογή. Όλα για ξανακοίταγμα. Για μια καινούργια αρχή.
Είναι σπουδή μεγάλη για όσους ασχολούνται με την αγιογραφία η προσεκτική μελέτη του έργου του Εμμανουήλ Πανσέλινου. Κοιτώντας από πολύ κοντά, απομονώνοντας τα κομμάτια ένα-ένα, μια άλλη ανάγνωση ξεπηδά. Καινούρια πράγματα για μια εποχή μακρινή, για κάποιο μύθο, για ένα ρεύμα γεωγράφων. Τι λες, τι γίνεται? Αυτό παρακολούθησες πώς πάει, κίνηση εκεί, το γόνατο σε σχέση με το πόδι. Ο χρόνος αφήνει τα τραύματα και ο χρόνος τα ξανακλίνει. Ένα διακόνημα του πατέρα πρόδρομου στη Σίμωνος Πέτρας ήταν η αφορμή να τον ακολουθήσουμε πάλι. Δέος και θαυμασμός είναι οι λέξεις που ίσως περιγράψουν το αίσθημα που νιώσαμε όταν βρεθήκαμε σε αυτό το μεγαλοπρεπές θαύμα της βυζαντινής τέχνης. Πίστη, υπομονή, διαρκής αγώνας είναι οι προϋποθέσεις για την υψηλότητα, για την είσοδο στην άχρονη αιωνιότητα.